Τα στοιχεία είναι από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη δική σας. Είναι φετινά και φυσικά δεν αμφισβητούνται. Ένας στους 5 πτυχιούχους ΑΕΗ στην ηλικιακή ομάδα των 25 έως 39 ετών είναι άνεργοι. Το ποσοστό αυτό γίνεται ένας στους 4, 25% δηλαδή, για τις ηλικίες πτυχιούχων ΑΕΗ που είναι άνεργοι, που βρίσκονται στην ηλικία των 25 με 64 ετών. Αυξάνεται. Ένας στους 3 πτυχιούχους των πανεπιστημίων εργάζεται σε δουλειά άσχετη με το επιστημονικό αντικείμενο το οποίο σπούδασε. Ένας στους 3. Και φυσικά, μην το ξεχνάμε, 500,000 νέοι και νέες με σπουδές πανεπιστημιακές οι περισσότεροι έφυγαν από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και δεν φαίνεται να γυρίζουν πίσω, παρά τις χιλιοϋπομένες σας μεγάλες κουβέντες περί αντιμετώπισης του λεγόμενου brain drain. Αυτές είναι οι παθογένειες. Αυτές είναι οι μεγάλες παθογένειες, όπως τις λέτε εσείς, του πανεπιστημίου. Αλλά δεν είναι μόνο του πανεπιστημίου, είναι και της αγοράς ταυτόχρονα. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Ποια είναι η αιτία? Είναι πολύ απλή και διαπιστωμένη. Όλες οι κυβερνήσεις, ανεξαιρέτως, επιλέγουν να λύσουν πρώτα εκείνα τα προβλήματα τα οποία ενδιαφέρουν τις μεγάλες, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις, και όχι εκείνα τα οποία απασχολούν τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων που σπουδάζουν. Έτσι εξηγείται και γιατί όλες οι κυβερνήσεις νομοθετούν, όπως και η σημερινή, όλο και πιο αυταρχικά μέτρα για να διοικούνται τα πανεπιστήμια σαν επιχειρήσεις. Έτσι εξηγείται γιατί εσείς βάζετε στο στόχαστρο το φοιτητικό κίνημα και τους φοιτητικούς συλλόγους. Είναι άραγε αυθαίρετο αυτό το συμπέρασμα? Καθόλου. Μόλις χτες, με αστείες πραγματικά δικαιολογίες, αποκλείσατε από την επιτροπή μας εδώ τους φοιτητές, τους εκλεγμένους τους συλλόγους, να πούν τη γνώμη τους για ένα νομοσχέδιο το οποίο στο κάτω-κάτω αυτούς αφορά. Για αυτούς γίνεται. Και η συζήτηση για αυτούς κάνατε και το νομοσχέδιο. Σας είχαμε προτείνει το Φοιτητικό Σύλλογο της Ιατρικής της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, το Σύλλογο της Φιλοσοφικής του εδώ του ΕΚΠΑ, των Μηχανικών του ΠΑΔΑ, της Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου, της Φοιτητικής Εστίας της Αθήνας, των Μηχανικών και της Πληροφορικής της Πάτρας. Κανέναν, ούτε έναν. Το νομοσχέδιό σας λοιπόν, το οποίο συγκεντρώνει, ταξινομεί και κωδικοποιεί όλη τη μέχρι τώρα νομοθεσία για τα πανεπιστήμια και εισάγει βέβαια και καινούργιες φαρμακερές διατάξεις, αυτό το νομοσχέδιο στην ουσία, όπως είπαμε και χθες, εγκαινιάζει τα πανεπιστήμια υπεραγορές. Υπεραγορές των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών προϊόντων και όχι μόνο. Ενώ δίνει και ένα συντριπτικό χτύπημα στα πτυχία και στο αντίκρισμα που έχουν αυτά τα πτυχία. Πτυχία πολλών ταχυτήτων, τα οποία μετατρέπονται γοργά σε ένα ακόμα τυπικό προσόν, σε αυτήν την απέραντη αγορά των πιστοποιήσεων που φροντίσατε βέβαια όλες οι κυβερνήσεις να δημιουργήσετε. Αυτό το νομοσχέδιο προβλέπει και ένα μοντέλο διοίκησης για τα πανεπιστήμια με αρκετούς νέους μπαμπούλες επιτήρησης της επιχειρηματικής τους λειτουργίας. Ακόμα πιο ξένο στις ανάγκες των φοιτητών, αλλά την ίδια στιγμή εξαιρετικά φιλικό στην επιχειρηματική δράση. Πού οδηγούν όλα αυτά? Μα πού αλλού? Στην αύξηση του κόστους των σπουδών. Δυσβάστακτο κόστος, ακόμα και απαγορευτικό για τις λαϊκές οικογένειες. Και βεβαίως, την ίδια στιγμή, στην αναζήτηση εσόδων από τα ίδια τα πανεπιστήμια μέσα από τις εμπορικές τους δραστηριότητες χωρίς να ελπίζουν σε καμιά στήριξη από το κράτος. Παράλληλα με όλα αυτά και προκειμένου αυτά τα αντιλαϊκά έτσι κι αλλιώς να τρέξουν χωρίς εμπόδια, υπονομεύεται τους φοιτητικούς συλλόγους ως δημοκρατικά όργανα εκπροσώπησης των φοιτητών και πάτε να δημιουργήσετε κι εσείς ότι δεν κατάφεραν οι προηγούμενοι υπουργοί από την κυρία Διαμαντοπούλου μέχρι τον κύριο Γαβρόγλου. Τι δηλαδή? Κάτι συμβούλια φοιτητών λέει, παραμάγαζα στην ουσία για να στηρίζουν το Πανεπιστήμιο ΑΕ που ετοιμάζεται, παραμάγαζα σκέτα θερμοκήπια πελατειακών σχέσεων
τόσο γνωστών πελατειακών σχέσεων στη ΔΑΠ, την παράταξή σας. Η ΔΑΠ για δύο πράγματα, σε δύο πράγματα είχε μεγάλη επιτυχία, στις πελατειακές σχέσεις και στα rave party, ως γνωστόν, η οποία βέβαια ΔΑΠ εδώ που τα λέμε το φυσάει και δεν κρυώνει από το κάζο που έπαθε στις φετινές φοιτητικές εκλογές. Πάμε να δούμε λιγάκι τώρα τα άρθρα λίγο, γιατί και αρκετά είναι, προσπαθώντας να τα ομαδοποιήσουμε από το 63ο μέχρι το 78ο και το 98ο και το 100ο, με αυτά προβλέπεται η δημιουργία προγραμμάτων σπουδών. Τι προγραμμάτων σπουδών όμως? Πολλών ταχυτήτων. Πρόκειται για μια βόμβα στην επιστημονική συγκρότηση των προγραμμάτων σπουδών. Καλή είναι η διεπιστημονικότητα, αλλά ως προϋπόθεση έχει την επιστημονικότητα. Όταν υπονομεύεται η επιστημονική συγκρότηση των πτυχίων, για ποια διεπιστημονικότητα μπορούμε να μιλάμε? Και εν πάση περιπτώσει αυτή η διεπιστημονικότητα είναι προκύπτει ως αποτέλεσμα των ατομικών επιλογών ενός φοιτητή? Επειδή θα πάρει δηλαδή 2 και 3 μαθήματα από εδώ και από εκεί, αυτό λέγεται διεπιστημονικότητα ή μήπως λέγεται επιφανειακότητα? Αποσυνδέεται βεβαίως το πτυχίο από το επάγγελμα. Μιλάμε για σύντομες σπουδές εκμάθησης δεξιοτήτων σε αυτά τα άρθρα όλα αυτά, για τους φθηνούς αυριανούς απασχολήσιμους, εργαζόμενους, και οι ίδιοι να πληρώνουν ξανά και ξανά για ό,τι τους λείπει, μεταχείριθμα, θερινά, πάσης φύσεως, ετήσια, πολύμηνα προγράμματα σπουδών. Ο νόμος πλαίσιο είναι στην κατεύθυνση, το νομοσχέδιο δηλαδή, στην κατεύθυνση της διάσπασης του επιστημονικού αντικειμένου, διαμορφώνει πτυχία σούπα, κυριολεκτικά, που δεν θα προσφέρουν ολοκληρωμένη μόρφωση και κυρίως δεν θα εξασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι γνωστό ότι τα προγράμματα σπουδών, τα προπτυχιακά, συνεχώς αδυνατίζουν και αρκετά από αυτά τα μαθήματα μεταφέρονται στις μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες βεβαίως είναι επιπληρωμή. Μετατρέπεται δηλαδή τα πτυχία με τον νόμο σας σε ένα ακόμα προσόν, ένα από τα πολλά, στη μεγάλη αγορά των πιστοποιήσεων που φρόντισαν να δημιουργήσουν, όπως είπαμε, όλες οι κυβερνήσεις. Από το 79ο τώρα άρθρο μέχρι το 97ο, επικυρώνεται, διευρύνεται η πλήρης εμπορευματοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών. Και προσέξτε, με το να μην αναγνωρίζετε την μεταπτυχιακή διδασκαλία στις υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ, δεν είναι υποχρεωτικό καθήκον για αυτούς, καθιστώντας τα για αυτούς μια παράλληλη απασχόληση από τη μια, και από την άλλη καταργώντας την κρατική επιχορήγηση που τα οδηγείται, και από αυτές τις δύο επιλογές τα οδηγείται στην πλήρη εισαγωγή διδάκτρων για να αυτοσυντηρηθούν και να λειτουργήσουν. Οι υποτροφίες για οικονομικά ασθενείς ισχύουν μόνο για φοιτητές με εξαιρετικές επιδόσεις, άσχετα αν τις χρειάζονται και πόσοι τις χρειάζονται. Όλοι λέμε εμείς πρέπει να είναι δωρεάν οι μεταπτυχιακές σπουδές. Αλλά για μισό λεπτό εδώ. Δηλαδή ένας ο οποίος έχει χρήματα, δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για αυτόν, μπορεί να γραφτεί και να αγοράσει όποιο μεταπτυχιακό θέλει. Ένας όμως που θα τύχει να είναι φτωχός, και εδώ το όριο το εισοδηματικό, δεν ξεχνάμε ότι το έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα λίγο παραπάνω από 6.000 ευρώ, λίγο παραπάνω εκεί είναι, μιλάμε δηλαδή για εξαθλίωση. Αυτό το εισόδημα πρέπει να έχει ο φοιτητής, αυτή είναι, για να τα λέμε όλα, αυτή είναι νομοθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Γαβρόγλου. Με αυτό το εισόδημα λοιπόν, αν έχει, πρέπει να έχει όριο αυτό το εισόδημα, αλλά δεν αρκεί αυτό, θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι και άριστος. Λοιπόν, προχωράμε. Στα άρθρα 138 και 139, αλλά και σχεδόν σε όλα τα άρθρα, αν το καλοκοιτάξει κανείς, από παντού διαχέεται η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Και εδώ, το είπαμε και χθες, προβλέπει το ίδιο το νομοσχέδιο ότι το Υπουργείο, λέει, δεν είναι υποχρεωμένο να καλύψει τον ετήσιο προγραμματισμό των τμήματων για τις θέσεις των τμήματων οι οποίες έμειναν κενές. Όχι, δεν έχει καμία ευθύνη το Υπουργείο, είναι ευθύνη του ίδιου του τμήματος. Και ψάχνοντας εδώ την αιτιολογική έκθεση, η οποία
λέγεται πια ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, τέλος πάντων, στο σημείο 5 αναφέρεται ότι η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων δεν θα συνέβαλε, ακούστε, δεν θα συνέβαλε στην επίλυση των ζητημάτων χωρίς τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου. Δηλαδή δεν δίνουμε λεφτά. Πρώτα πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό και μετά βλέπουμε. Επίσης, το νομοσχέδιο λέει πάρα πολλά για χορηγίες, λέει πάρα πολλά για τέλη φίτησης, τα μεταπτυχιακά, τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά, τα οποία ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, και βεβαίως όλα αυτά δεν υποκαθιστούν τίποτε άλλο παρά την υποχρέωση της πολιτείας για να στηρίξει τα πανεπιστήμια. Στα άρθρα πιο πίσω, 286 έως 303, έχουμε την πορεία. Βρίσκει και συναντά κανείς την ισοτίμηση των πτυχίων των τριετών πανεπιστημιακών σπουδών στο εξωτερικό. Το παραδέχτηκε σήμερα και ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ. Προωθούνται αυτοματοποιημένες fast track διαδικασίες αναγνώρισης, όπου ακόμα και τριετή πτυχία φίτησης στο εξωτερικό θα μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με τετραετή πτυχία σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Υπάρχουν αρκετά άρθρα όπου η καταστολή σπάει κυριολεκτικά κόκαλα, το 41 έως το 43, το 138 με το 165, το 179 με το 205, πειθαρχικά φοιτητών, πειθαρχικά μελών διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, πειθαρχικά άλλων κατηγοριών προσωπικού. Οι κινητοποιήσεις προβλέπονται να είναι ποινικοποιημένες, ποινικοποιούνται οι κινητοποιήσεις μέσα στα πανεπιστήμια, ακόμα και οι παραστάσεις διαμαρτυρίας, ακόμα και οι καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες. Δεν φτάνει δηλαδή η πανεπιστημιακή αστυνομία, έχουμε και την καταστολή την εσωτερική. Μιλάμε για ένα κρεσέντο πραγματικά καταστολής. Υπάρχουν εισάγονται ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Στα, από τα άρθρα το 83, το 103, η αναλογία και άλλα πολλά, το 126 κτλ. Η αναλογία μόνιμων συμβασιούχων εργαζομένων διδασκόντων, μάλλον καλύτερα, βαίνει συνεχώς μειούμενη, με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ να μειώνεται σχετικά αλλά και απόλυτα. Ενώ, ξέρετε, τελικά όλες αυτές οι ευέλικτες, γιατί ευέλικτες είναι, αλλά οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, παράλληλης απασχόλησης των μελών ΔΕΠ, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να απομακρύνουν αντικειμενικά από το έργο τους αυτούς τους ανθρώπους στο τμήμα που υπηρετούν, και με αποτέλεσμα η προπτυχιακή διδασκαλία και το διοικητικό έργο, το όποιο διοικητικό έργο να θεωρούνται ένα παράργο. Φυσικά έχουμε ένα από τα πιο εμβληματικά στοιχεία του νομοσχεδίου, είναι το επιχειρηματικό μοντέλο διοίκησης που περιγράφεται πολύ πολύ αναλυτικά από τα άρθρα 7 έως 40, διορισμένοι πριτάνεις, κοσμήτορες, μάνατζερ, εκτελεστικοί διευθυντές, υπερεξουσίες των συμβουλίων διοίκησης για τη διαχείριση του ιδρύματος, έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και το καρότο στους, φροντίζοντας για την, επιχειρηματική, αν θέλετε, απασχόληση των μελών ΔΕΠ και με τον καθορισμό του ύψους των αμοιβών τους, αλλά και το μαστίγιο με την καταστολή στα μέλη του ΔΕΠ, για όσα μέλη ΔΕΠ τέλος πάντων έχουν υψηλή κοινωνική συνείδηση και αντίληψη για τον ρόλο τους. Έχουμε ένα πλαίσιο για συνεχείς συγχωνεύσεις και καταργήσεις, αυτό είναι μπροστά το άρθρο, το 5. Οι φοιτητές, όπως είπαμε, πειραματόζωα, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Κατηγοριοποίηση ιδρυμάτων, ανοίγουν, κλείνουν, καταργούνται πανεπιστήμια κτλ. Σε οποιαδήποτε, στην παραμικρότερη μεταβολή της αγοράς, και βεβαίως μια ΕΘΑΕ, Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία είναι ο μπαμπούλας για να επιταχυνθεί και το εργαλείο ταυτόχρονα του επιχειρηματικού πανεπιστημίου. Θα τελειώσω με δύο-τρία σχόλια για μεμονωμένα άρθρα. Ξεκινώ από το άρθρο 99. Δεν υπήρχε αυτό το άρθρο. Είναι η απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από το πρόγραμμα σπουδών, το προπτυχιακό για τις καθηγητικές σχολές. Κοιτάξτε, στην ουσία με αυτό γίνεται μια αφαίρεση ενός επαγγελματικού δικαιώματος από το πτυχίο. Περί αυτού πρόκειται. Από την ώρα που κάποιος αυτό το είχε εξασφαλισμένο και τώρα θα πρέπει να το κάνει μετά το πτυχίο του και να το πληρώσει,
Ίσως όχι αμέσως τώρα, επειδή θα έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά στην προοπτική σίγουρα, και ήδη γίνεται δηλαδή σε αρκετά πανεπιστήμια όπως στο ΕΚΦΑ. Πρόκειται στην ουσία λοιπόν για αφαίρεση επαγγελματικού δικαιώματος. Η απόσπαση, και δεν είναι, ξέρετε, αυτό μια μεμονωμένη περίπτωση, εντάσσεται σε όλο αυτό το ατέλειωτο κυνήγι συλλογής, πιστοποιήσεων και μεταπτυχιακών που πρέπει να κάνει, να μαζέψει ένας νέος ή μια νέα για να μπορέσει να ανέβει στους πίνακες του προσοντολόγιου και να διοριστεί στην εκπαίδευση. Αυτό σας το αναγνωρίζουμε, δεν είναι δικό σας έργο. Το έχει κάνει ο κύριος Γαβρόγλου, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν έχετε παρά να το αξιοποιείτε και να το εμπλουτίζετε όπου χρειάζεται. Το άλλο ζήτημα για το οποίο θα ήθελα να σας μιλήσω είναι το ολοήμερο, σε ένα άρθρο εκεί προς τα πίσω. 371ο άρθρο, όπου μιλάτε, ο τίτλος αυτού του άρθρου είναι «Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου». Προφανώς είναι κατεφημισμόν. Πρόκειται για πλήρη υποβάθμιση και απαξίωση του ολοήμερου σχολείου. Αν θέλατε να το αναβαθμίσετε, ακούστε τους δασκάλους, ακούστε αυτούς που εργάζονται στο σχολείο, τα λένε χρόνια τώρα. Και το κάνετε αυτό γιατί δεν έχετε καμιά αγωνία πραγματικά για την παιδαγωγική διάσταση του σχολείου. Για την παιδαγωγική. Και το μόνο που σας νοιάζει είναι η παιδοφύλαξη. Να βρίσκονται κάπου τα παιδιά, να μην είναι στο δρόμο την ώρα που οι γονείς θα πρέπει να εργάζονται, επειδή τα ωράρια τους έχει φροντίσει η κυβέρνησή σας και οι προηγούμενοι και ο νόμος Χατζηδάκη. Τα ωράρια έχουν γίνει σμπαράλι πραγματικά. Οι άνθρωποι δουλεύουν, τα νέα ζευγάρια, σε συνθήκες γαλέρας, με ωράρια λάστιχο. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και εσείς τους προσφέρετε τη λύση να μένουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ξέρετε κάτι όμως, κυρία Υπουργέ, είναι δυνατόν ένα παιδί να κάθεται στο σχολείο και στο ίδιο θρανείο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5.30 το βράδυ? Το χειμώνα 5.30 νυχτώνει. Θα φεύγουν βράδυ και θα γυρνάνε βράδυ τα παιδιά. Αυτό είναι εξόντωση, δεν είναι σχολείο αυτό. Είναι φανερό ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για αναβάθμιση του ολοήμερου σχολείου, θα πρέπει καταρχήν να βελτιώσουμε τις υποδομές του και βεβαίως να το στελεχώσουμε με το αναγκαίο προσωπικό. Πέρυσι, τη χρονιά που πέρασε, και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τις μισές μέρες τα ολοήμερα σχολεία δεν λειτουργούσαν λόγω έλλειψης προσωπικού και κατέβαιναν οι δάσκαλοι των ολοήμερων στα σχολεία. Αυτό γινόταν. Τουλάχιστον στις μισές, στα μισά ολοήμερα σχολεία. Και κλείνω για να μην ξεπεράσω πολύ το χρόνο, κλείνω με το θέμα που και αυτό μπήκε εμβόλυμα, με το άρθρο 296. Νομίζω ότι σας το είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο κύριος Δόρδας σήμερα, ο πρόεδρος της Γεωπονίας, που είπε ότι όπως για τις ιατρικές σχολές ένα νοσοκομείο είναι ο φυσικός του χώρος, έτσι και για τη Γεωπονία, το αγρόκτημα της Θεσσαλονίκης, μια καταπληκτική περιοχή εκεί, είναι ο φυσικός χώρος αυτών που σπουδάζουν Γεωπονία, το δάσος στο Περτούλη, το δάσος στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής, είναι ο φυσικός χώρος των δασολόγων. Ο Πρίτανης της Θεσσαλονίκης, αν καταλάβαμε καλά, δεν είναι αντίθετος να παραμείνει ως έχει το όλο ζήτημα. Άρα λοιπόν, έχετε εσείς, μπορείτε να πάρετε την πρωτοβουλία, να αποσύρετε αυτές τις διατάξεις που στο κάτω-κάτω δεν ήτανε πριν στο νομοσχέδιο, μπήκαν την τελευταία στιγμή. Οι άνθρωποι έχουν ξεσηκωθεί εκεί πέρα, καμαρώνουν για τα δάση τους στο Περτούλη, στον Ταξιάρχη και αισθάνονται ότι τα χάνουν. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα, κυρία Υπουργέ, και σας καλούμε να αποσύρετε τις σχετικές διατάξεις από το νομοσχέδιο. Προς επίρρωση των όσων λέω, θα καταθέσω στα πρακτικά το κείμενο που μας έχει στείλει το ΓΕΟΤΕ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, και βεβαίως το κείμενο του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του ΑΠΘΙΤΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.